Το πρωί τη Παρασκευή κατέληξε στα 63 του χρόνια ο κρεοπόλη και επιχειρηματία Γιώργο Νούλα, ο άνθρωπο που είχε ταυτίσει το όνομά του με τα παραδοσιακά και εξαιρετική ποιότητα σουβλάκια και λουκάνικα στο τρικαλινό και όχι μόνο παζάρι. Ο Θανό νοσούσε από κορονοϊό παρόλο που ήταν πλήρω εμβολιασμένο και νοσηλευόταν διασωλυνωμένο εκτό μεθ στην πτέρυγα COVID-19 του νοσοκομείου Τρικάλων. Παράλληλα, η έκανε καταγγελία πως άφησαν εκτό μεθ 50χρονο εμβολιασμένου για να μπει ο νεμβολία στο Μητροπολίτη Όπως Όπω αναφέρει στην καταγγελία τη, πάνω από 120 διασωληνωμένοι ασθενεί με κορονοϊό βρίσκονται εκτό μεθ σήμερα με στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Υγεία, δεν νοσηλεύονται σε μάφο όπω ισχυρίζονται. Οι ηλικιωμένοι διασωλυνωμένοι ασθενεί δεν μεταφέρονται ποτέ. Κοιτάξτε όμω τι συνέβη στο Αγρίνιο. Υπάρχει ένα 50χρονο ασθενή με κορονοϊό, εμβολιασμένο που είναι επί πέντε μέρε διασωλωμένο σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου Αγρίνιου και μάλιστα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Ο Μητροπολίτη κοντά στα το 80 του έτη, που του ευχόμαστε περαστικά ολόψυχα, ανεμβολίαστο και πολέμιο του εμβολίου και του κορονοϊού, μπήκε στο νοσοκομείο με εισαγωγή την Τετάρτη το μεσημέρι και το ίδιο βράδυ βρήκε μεθ και μάλιστα από τι πιο οργανωμένε. Πού τέτοια τύχη οι άλλοι διασωλωμένοι ασθενεί που βρίσκονται εκτό μεθ.